Γεια σας φίλοι μου. Αυτή είναι η μηχανή του popcorn που έχω εδώ και μερικές ημέρες. Συνήθιζα να κάνω το popcorn με τον κλασικό τρόπο σε κατσαρόλα με λαδάκι. Αλλά επειδή το λάδι πιτσιλούσε και λέρωνε την κουζίνα, είπα να πάρω μια μηχανή, αυτή την οικονομική που βρήκα στο Scrooge. Την έχω δοκιμάσει εδώ και μερικές μέρες. Σύμφωνα με τις οδηγίες πρέπει να τη βάλεις μπροστά άδεια την πρώτη φορά για 3 λεπτά και μετά να την αφήσει 15 λεπτά να κρυώσει, θα μυρίσουν πάρα πολύ τα πλαστικά της. Αυτό είναι κάτι που με ενόχλησε. Όπως βλέπετε μέσα, έχει αυτό το μεταλλικό τμήμα, όπου έχει έναν μυστήρα που φυσάει καυτό αέρα, ουσιαστικά έτσι ζεσταίνει τα popcorn για να σκάσουν. Τα popcorn περιστρέφονται και την ώρα που σκάνε ανεβαίνουν πάνω στο πλαστικό μέρος και βγαίνουν από εδώ. Ποιο είναι το ζήτημα? Ο αέρας είναι πάρα πολύ καυτός και όλα αυτά τα πλαστικά μέρη, το μαύρο εδώ και το καπάκι από πάνω, μυρίζουν πλαστικούρα και δεν είναι και τόσο υγιεινό. Βέβαια, μετά τις πρώτες 1-2-3 χρήσεις, αυτή η μυρωδιά μειώνεται πάρα πολύ. Δεν έχει τα μπελάκι της από κάτω. Αυτό είναι το μοντέλο. 1100 βατ. Κάνει αρκετή φασαρία. Μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα και με τις οδηγίες, θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον 15 λεπτά να κρυώσει. Θα το καταλάβετε αυτό όταν το χρησιμοποιήσετε, γιατί αν την ξαναβάλεις αμέσως να δουλέψει, είναι τόσο καθά τα πλαστικά της που πραγματικά νομίζω ότι θα λιώσουν αν κάνεις δύο συνεχόμενες παρτίδες, ας πούμε. Το άλλο επίσης που το αναφέρει και στις οδηγίες είναι ότι ένα μέρος από τα popcorn δεν θα σκάσει, τα παρασένει και τα πετάει έξω. Και είναι αυτά εδώ. Βλέπετε εδώ, είχα φτιάξει μια παρτιδούλα πριν. Αυτό ήταν γεμάτο το μπολ που βλέπετε. Αυτό ήταν γεμάτο και αυτά είναι αυτά που μείνανε, που δεν έχουν σκάσει. Αυτά τώρα που έχουν μείνει και δεν έχουν σκάσει, δεν μπορώ να τα ξαναρίξω μέσα. Απαγορεύεται σύμφωνα και με τις οδηγίες και με τη λογική, καθότι αυτά τώρα εγώ τους έχω βάλει και λίγο λαδάκι ελαιόλαδο φρέσκο δικό μας και αλάτι. Βάζω λαδί για να κολλάει το αλάτι πάνω, αλλιώς δεν αλατίζονται ωραία, δεν μου αρέσουν εμένα τέλος πάντων. Αν τα ρίξω αυτά μέσα θα λερωθεί η μηχανή, θα λερωθεί μέσα το εσωτερικό της μηχανής με αλάτι και λάδι και θα αρχίσει αυτό να καίγεται, να μυρίζει τέλος πάντων και θα γίνει πολύ ωραίο. Εδώ είναι ο δοσομετρητής της μηχανής. Μην το γεμίσετε μέχρι πάνω γιατί θα πετάξει πάρα πολλά άσκαστα, ας πούμε, popcorn. Έχει κάμποσα έξω. Τέλος πάντων, κάπου εκεί θα τη γεμίσουμε. Αυτό που θέλω να πω σχετικά με τα popcorn είναι ότι έχω δει διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία. Υπάρχουν popcorn τα οποία είναι πολύ πιο νόστιμα και πιο τραγανά και άλλα που είναι όχι και τόσο. Το άλλο είναι ότι από τη στιγμή που θα ανοίξει ένα σακουλάκι όπως εδώ, καλό είναι μετά να τα αποθηκεύσετε σε ένα βάζο ή σε μια αεροστεγή συσκευασία, γιατί παίρνουν αέρα, παίρνουν υγρασία και μετά, παρόλο που ανοίγουν και σκάνε με μεγαλύτερη δυσκολία, δεν είναι τόσο τραγανά. Γεμίσαμε λοιπόν το δοσομετρητή. Θα να βγάζουμε μέσα. Πάλι χεθήκανε μερικά έξω. Γενικά φεύγουν διάφορα, όπως και τώρα που θα τη βάλω μπρος. Θα δείτε και πόσο φασαρία κάνει. Θα δείτε ότι αρκετά θα μας φύγουν έξω. Πατάμε το κουμπί. Νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα τους. Έχει περάσει περίπου ένα λεπτό, ενάμισο. Περιμένω να αρχίσουν να σκάνε. Κάτι ακούω. Ναι. Δείτε τι θα γίνει τώρα.
κλείνουμε αμέσως, δεν την αφήνουμε να δουλεύει. Τα πλαστικά της έχουν ζεματιστεί. Δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις. Καίγεσαι. Ειδικά εδώ. Ζεματάει, δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις. Γι' αυτό έχει και το σήμα, καυτή επιφάνεια. Πετάγονται και μερικά έξω εδώ πέρα, ασκασμένα, άσκαστα. Βλέπετε λίγο η κουζίνα γύρω-γύρω. Τα μαζεύουμε τα μια σκουπάκι. Εγώ θα βάλω από πάνω λίγο ελαιόλαδο. Θα τα ανακατέψω. Τώρα, τι πλεονεκτήματα έχει σχέση με την κλασική μέθοδο με κατσαρόλα? Γλιτώνεις το πλύσιμο της κατσαρόλας. Γλιτώνεις το λάδι που στα πάνω μέρη της κατσαρόλας μπορεί να καεί και θέλει τρίψιμο με σύρμα και δεν βγαίνει μερικές φορές και καθόλου. Γλιτώνεις το καθάρισμα της κουζίνας που πιτσιλιέται με το λάδι. Θεωρητικά είναι και πιο υγιεινά, γιατί αυτά δεν έχουν λάδι. Εγώ έβαλα λίγο φρέσκο λάδι παρθένο ελαιόλαδο δικό μας. Το ίδιο λάδι έβαζα και στο τηγανιτό, ας πούμε, που έκανα στην κατσαρόλα, οπότε θεωρώ ότι και με μία χρήση που το έκανα από το λάδι πάλι δεν ήταν τόσο πρόβλημα. Δεν είναι τόσο νόστιμα αυτά όσο είναι τα άλλα, τα λαδωμένα, εμένα μου αρέσουν περισσότερο. Θα βάλω και λίγο αλατάκι ψηλό. Συνήθως βάζω αλάτι χοντρό, το οποίο είναι, δεν έχει μέσα πρόσθετα που βάζουν για συσσωμάτωση. Και αυτό το αλάτι βέβαια εδώ, το συγκεκριμένο που έχω, πάλι είναι ψηλό αλάτι χωρίς πρόσθετα αντισυσσωμάτωσης. Είναι αυτά κάτι ουσίες που βάζουν μέσα για να μην κολλάει το αλάτι και σβολιάζει, ας πούμε. Γι' αυτό χρησιμοποιώ χοντρό αλάτι, το οποίο είναι ακατέργαστο όπως το βγάζει η θάλασσα, απλά πλυμμένο. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει να τα τρώω με ένα εσπρεσάκι. Εσπρεσάκι και λίγο ποπκόρν, δίνει πολύ ωραία γεύση. Και λίγους ξηρούς καρπούς. Αυτά για αυτή τη μηχανή. Εάν σκοπεύετε να την πάρετε, είναι πολύ οικονομική, γι' αυτό την πήρα. Πιάνει πολύ λίγο χώρο πραγματικά στον πάγκο. Εδώ μπορεί να την έχεις, δεν συνοχλεί καθόλου. Κάνει αμέσως τα popcorn, μέσα σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμα. Καλή είναι, value for money. Θα συνιστούσα, αν έπαιρνα μηχανή πάλι, θα έπαιρνα μία η οποία είναι αυτές τις τάξεις των 80-100 ευρώ, που είναι μεγαλύτερες βέβαια, πρέπει να είναι διπλάσιες, τριπλάσιες, δεν ξέρω. Οι οποίες έχουν μεταλλικό κάδο, εκεί που σκάει το popcorn είναι μεταλλικό και πέφτει μετά γύρω, δηλαδή δεν έχετε σε άμεση επαφή, από ό,τι έχω καταλάβει, η θερμότητα με τα πλαστικά, γιατί αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, που ζεματάνε τα πλαστικά. Ζεματάνε τα πλαστικά, μυρίζει πλαστικούρα, ίσως να μεταφέρετε και λίγη μυρωδιά στο popcorn, δεν την αισθάνομαι, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν μου φαίνεται τόσο υγιεινό αυτό. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βιντεάκι, όχι για να γίνω YouTuber, αλλά επειδή πραγματικά έψανα για μια απλή μηχανή popcorn και δεν μπορούσα να βρω ένα βιντεάκι να δω αυτή τη μηχανή που την έβρισκα εκεί σε όλες τις ιστοσελίδες. Αξίζει, δεν αξίζει, πώς δουλεύει, τι γίνεται, και είπα να κάνω αυτό, να βοηθήσω κανέναν άνθρωπο. Αν σας άρεσε, κάντε και ένα like. Ευχαριστώ πολύ.